Σήμερα φιλοξενούμε το μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ με καταγωγή από την ΑΦΠΑΚΤΟ, την Φωτεινή Ράμμο, και στις προηγούμενες εκλογές υποψήφια με το ΕΠΑΜ. Ευχαριστούμε καταρχήν για την που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε να... Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Βασίλη. Εύχομαι καλή χρονιά σε σένα, την οικογένειά σου, υγεία και καλές ανατροπές να έχουμε μέσα στο 17. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει το ΕΠΑΜ, δηλαδή το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, πότε ιδρύθηκε και από ποιους αποτελείται. Και επίσης κάτι σημαντικό. Θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πού ανήκει. Δεξιά, στο κέντρο. Γιατί βλέπουμε πολλά κόμματα που δημιουργούνται και ξαφνικά αυτοπροσδιορίζονται όπου τους βολεύει. Καταρχήν να πούμε ότι το ΕΠΑΜ, το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, το λέει και η ίδια η λέξη του, είναι μέτωπο πρωτίστως, είναι παλαϊκό, δηλαδή όλων των Ελλήνων, και ενιαίο. Είναι παιδί της πλατείας Συντάγματος των Αγανακτισμένων του 2011, εκεί πρωτοσυστάθηκε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τοπικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί το μέλος μας, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι πρέσβης επί τιμή, κάνει αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική δουλειά στο εξωτερικό. Διεθνοποιεί, να το πούμε έτσι με λίγα λόγια, το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, την καταπάτηση δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη φτωχοποίηση και το ξεπούλημα γενικά της πατρίδας μας. Απαριθμεί αυτή τη στιγμή κάποιες χιλιάδες μέλη το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο και είμαστε απλοί πολίτες από όλες τις κοινωνικές τάξεις, να το πούμε, εργάτες, φοιτητές, μικρομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Επίσης, να σου απαντήσω ευχαρίστως στην ερώτησή σου, δεν είμαστε ούτε δεξιά, ούτε ακροδεξιά, ούτε αριστερά, ούτε ακροαριστερά, ούτε κεντρώοι. Είμαστε άνθρωποι που συνειδητοποίησαμε ότι είμαστε υπό μια σκληρή οικονομική κατοχή και ότι πρέπει να απελευθερωθούμε. Μας ένωσαν 5 βασικά προτάγματα για τα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Βάλαμε στην άκρη τις τεχνητές διαχωριστικές γραμμές που προσπαθούν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό. Προερχόμαστε από διάφορους πολιτικούς χώρους. Και να πούμε εδώ, αγαπητέ Βασίλη, ότι δεν έχει κανείς απαρνηθεί την ιδεολογία του. Απλά πιστεύουμε ότι το πρόταγμα των καιρών είναι η ελευθεριά, να πάρουμε την πατρίδα πίσω. Και τις ιδεολογίες μας και τα κόμματά μας θα ξαναβρίσκουμε ανά πάσα στιγμή. Μας ένωσαν λοιπόν 5 βασικά προτάγματα. Το ΕΠΑΜ αυτό που θέλει μπορεί να το επιτύχει. Και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θέλει να κάνει, βέβαια. Όπως σου είπα, εμείς ενωθήκαμε κάτω από 5 βασικά προτάγματα τα μέλη του ΕΠΑΜ. Πρώτα και κυρίαρχα, θέλουμε να αποκτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να διαγράψουμε ολοσχερώς το χρέος. Αυτό είναι μια πράξη, όπως σου είπα, εθνικής κυριαρχίας. Μας δίνει το δικαίωμα, το διεθνές δίκαιο, γιατί το χρέος αυτό είναι στην ολότητά του παράνομο και καταχρηστικό, γιατί δεν δόθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του ελληνικού λαού και να ευημερήσει. Δόθηκε για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι ξένοι και ντόπιοι ολιγάρχες και τοκογλύφοι, να το πούμε. Έχουμε αποτίσει φόρο αίματος μέχρι τώρα σε διεθνείς κερδοσκόπους τόσο όσο δεν πάει άλλο. Πρέπει άμεσα να αποπληρωθεί. Αυτό το επιτυχαίνεις πηγαίνοντας στην συνέλευση στη διεθνή κοινότητα και προπάντων στην συνέλευση του ΟΗΕ και εκεί τους ανακοινώνεις ότι δεν το αναγνωρίζεις επειδή είναι παράνομο, όπως είπαμε, καταχρηστικό κτλ. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό θα ήταν το πιο καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί, να σβηστεί το χρέος, έτσι, γιατί είναι παράνομο. Γιατί πιστεύετε ότι δεν το κάνουν μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις που υπάρχουν? Γιατί αυτό συμβαίνει και δεν το ζητούν οι ίδιοι από τον ΟΗΕ ή από εκεί που πρέπει να το ζητήσουν να διαγραφεί το χρέος? Γιατί οι κυβερνήσεις που είχαμε μέχρι τώρα είναι όλες μέρος του συστήματος, δεν είναι του σχεδίου καταστροφής της Ελλάδας. Αυτό απαιτεί μια κυβέρνηση δημοκρατική και πατριωτική. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν μας κυβέρνησαν τέτοιοι κυβερνήτες και είναι δουλειά
του κράτους να το κάνει αυτό. Πρέπει να έχεις την πολιτική θέληση να σε ενδιαφέρει το καλό και η ευημερία του λαού σου. Και πρέπει να τον καταγγείλεις διεθνώς. Τους θεωρείτε δηλαδή, θεωρείτε όσους πρωθυπουργούς είχαμε τα τελευταία χρόνια και όσες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία χρόνια ότι είναι συνυπεύθυνοι γι' αυτό και ότι αυτοί ευθύνονται που έφτασε εδώ η χώρα? Βεβαίως, γιατί έπαιξαν το παιχνίδι των, όπως είπαμε, των διεθνών κερδοσκόπων και των κογλήφων και συνένεσαν στο να υπογραφούν καταστροφικά μνημόνια εξαθλίωσης για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και να μην ξεχνάμε ότι έχουν παραδώσει και τη χώρα, έτσι, για 99 χρόνια. Αυτή τη στιγμή στην ουσία δεν υπάρχει πατρίδα και όσο καθυστερούμε να τους ανατρέψουμε ολοκληρωτικά, τόσο κινδυνεύουμε περισσότερο. Είπατε τη λέξη μνημόνιο. Ακούσαμε πολλές φορές κατά το παρελθόν ότι θα σκιστούν τα μνημόνια, θα καταργηθούν με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα γίνουν πολλά πράγματα. Το ΕΠΑΜ όμως πολλές φορές ακούμε να λέει και ο αρχηγός του πώς γίνεται η έξοδος από την, ότι θα φύγουν από την Ευρωζώνη, θα βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Πώς γίνεται να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη όταν είναι απόλυτα συνδεδεμένη με αυτή? Δεν θα υπάρξει κίνδυνος, δεν θα υπάρξει περισσότερη φτώχεια, δεν θα υπάρξει έλλειψη αγαθών, δεν θα υπάρξουν περισσότερα προβλήματα που διαπιστώσαμε βέβαια και με τα capital control που είχαμε πριν λίγο καιρό. Ναι, θα έρθω αμέσως στην ερώτησή σου αφού ολοκληρώσω την προηγούμενη που δεν την ολοκλήρωσα. Όσον αφορά το χρέος, καταρχήν είδαμε ότι στην Βουλή είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, βγήκε το πόρισμα της αλήθειας για το χρέος. Αυτό έπρεπε, είναι πολύ μεγάλο εργαλείο, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, άσε που κατά την άποψή μας έπρεπε και η εισαγγελής αυτεπαγγέλτος δικαιοσύνη να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο. Εν πάση περιπτώσει, να ολοκληρώσουμε με τα 5 προτάγματα πρώτα. Πρώτον, είπαμε η διαγραφή του χρέους. Δεύτερον, η έξοδος από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, η ανατροπή των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα, γιατί είναι προϊόντα, οι συμβάσεις αυτές είναι προϊόντα εκβιασμού. Υπογράφτηκαν κάτω από συνθήκες εκβιασμού των ελληνικών κυβερνήσεων. Άρα τις θεωρούμε ως μη γενόμενες ποτέ. Όσον αφορά την έξοδο από την Ευρωζώνη, πιστεύουμε ότι μόνο αν ανακτήσουμε τον έλεγχο του νομίσματός μας και αυτό θα είναι μόνο εθνικό, νέο εθνικό νόμισμα, μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο της οικονομίας μας, μπορούν να ελευθερωθούν όλες εκείνες οι παραγωγικές δυνάμεις που θα βοηθήσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Πολύ προσοχή όμως. Δεν λέμε ότι έξοδος από την Ευρωζώνη όπως να είναι και ό,τι να είναι. Αυτό απαιτεί ένα σχέδιο καλά τεκμηριωμένο, επιστημονικό και αυτό το διαθέτει στο έπακρο το ΕΠΑΜ. Χρειάζεται δηλαδή να γίνει από μια πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση. Δεν είναι να μας πάει στη δραχμή, οποιαδήποτε δραχμή, ο κύριος Σόιμπλε ή οποιοδήποτε άλλος. Έτσι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή τελευταία γίνεται κουβέντα γι' αυτό. Σε εθνικό νόμισμα μπορείς να πας μόνο με μια δημοκρατική και πατριωτική κυβέρνηση. Να προσθέσω κάτι, να ρωτήσω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Ο κύριος Σόιμπλε, είπατε, θα επιλέξει αυτό στη λύση. Αυτό μου είπατε πριν με την απάντησή σας. Εσείς πώς θα πείσετε τον κύριο Σόιμπλε να επιλέξει τη δική σας λύση? Καταρχήν θα τον έχουμε εξαποστείλει τον κάθε κύριο Σόιμπλε. Έτσι. Να ολοκληρώσω όμως, γιατί ακόμη δεν ολοκλήρωσα τα προτάγματα του ΕΠΑΜ. Είχαμε μείνει στο τρίτο πρόταγμα. Το τέταρτο πρόταγμα είναι η δικαιοσύνη. Θέλουμε να δικαστούν για εσχάτη προδοσία και για σφετερισμό της εξουσίας όλοι όσοι είναι υπαίτιοι, γιατί αποδέχτηκαν, είπαμε, επιβολή μνημονίων εξαθλίωσης για τον ελληνικό λαό και να κάτσουν στους καμνοί επιτέλους. Εμείς δεν λέμε να τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα, έτσι. Να πάνε στο φυσικό δικαστή και να κάτσουν στους καμνοί όλα τα κόμματα και τα επιχειρηματικά εκείνα κυκλώματα που συμμετείχαν στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας. Και το πέμπτο πρόταγμα, να ολοκληρώσουμε τα προτάγματα, εμείς λέμε για νέο Σύνταγμα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από συντακτική εθνοσυνέλευση, ένα νέο δίκαιο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών με βάση τις αρχές της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της δικαιοσύνης και της ευημερίας του λαού. Θέλουμε οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτό ενεργά και να ασκούν και συνεχή έλεγχο στο αν πραγματοποιούνται
όλα αυτά. Γιατί πιστεύουμε ότι η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Η συμμετοχή των πολιτών του λαού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λαϊκής κυριαρχίας. Θέλω να σας πάρω σε αυτό, γιατί είναι ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, αλλά βγαίνουν και κάποιες ερωτήσεις. Η συμμετοχή σίγουρα είναι σημαντική. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις που είναι κρίσιμα τα πράγματα για μια χώρα, δεν θα πρέπει να υπάρχει και ο ηγέτης που θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις? Βεβαίως και θα υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση που, όπως είπαμε, πρέπει να είναι δημοκρατική. Αλλά στα μεγάλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό λαό, πρέπει να συμμετέχει οπωσδήποτε στις αποφάσεις με μορφή δημοψηφισμάτων ή κτλ. Δεν λέμε για το παραμικρό, αλλά για τα μεγάλα ζητήματα φυσικά και πρέπει να έχει γνώμη ο ελληνικός λαός και να μετά να επιβλέπει κιόλας. Να σου απαντήσω τώρα στην ερώτησή σου για το. Με ρώτησες για το πώς γίνεται η έξοδος. Ασφαλής έξοδος και πώς μπορεί να το πετύχει αυτό το ΕΠΑΜ. Χωρίς να υπάρξουν, να σας επαναλάβω λίγο την ερώτηση, χωρίς να υπάρξουν κίνδυνοι, επιπλέον φτώχεια και επιπλέον ελλείψεις αγαθών που βιώσαμε με τα capital control που είχαμε πρόσφατα. Καταρχήν να πούμε ότι εδώ και 7 χρόνια τώρα, και νωρίτερα βέβαια, βιώνουμε μέσα στο ευρώ όλα αυτά που μας απειλούν ότι θα τα πάθουμε βγαίνοντας από το ευρώ. Δηλαδή, το μόνο που δεν μας είπαν ότι θα έρθει πείνα, δυστυχία, φτώχεια, μόνο δεν μας είπαν ότι ο ήλιος θα βγει από τη Δύση και ότι θα στερέψει θάλασσα. Όλα τα άλλα μας τα είπαν ότι θα τα πάθουμε, αν βγούμε από το ευρώ. Εμείς εδώ βλέπουμε τώρα εδώ και 7 χρόνια καθημερινά ότι παθαίνουμε αυτά ακριβώς για τα οποία μας τρομοκρατούν. Βλέπουμε τα μεγάλα μέσα, τα συστημικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, μαζικής παραπληροφόρησης θα τα ονόμαζα εγώ, καλούν κάποιους οικονομολόγους στοχευμένα, οι οποίοι έχουν αυτή τη συγκεκριμένη άποψη και από το πρωί ως το βράδυ τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό για τα δεινά που θα τον βρει αν βγει από την Ευρωζώνη. Εδώ κοντεύει να καταρρεύσει η Ευρωζώνη, να καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ακόμα είμαστε ευρωλάγνοι. Που δεν νομίζω τώρα βέβαια αυτό, αν γίνει ένα τέτοιο δημοψήφισμα, δεν πιστεύω ότι πλέον η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του ευρώ. Αυτό λοιπόν η ομαλή έξοδος, να το πούμε, πρέπει να γίνει με κάποια στοχευμένα βήματα, έτσι. Κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνεις από το πρώτο 24ωρο. Πρώτο και κυρίαρχο είναι η μη αναγνώριση του χρέους. Έτσι, με αυτόματη παύση πληρωμής όλων των των τοκοχρεωλησίων και τα λοιπά. Δεύτερο μεγάλο βήμα είναι η εθνικοποίηση της Τράπεζας Ελλάδας, ούτως ώστε να ανακτήσεις εσύ να την έχεις κάτω από την κυριαρχία σου. Για αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα γίνει έλεγχος της διακίνησης των κεφαλαίων, δηλαδή θα βγαίνουν χρήματα έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Εκαθάριση των 8 συστημικών τραπεζών, να μπουν επιτέλους εισαγγελείς και ορκωτοί λογιστές να μας πούν τόσα δισεκατομμύρια, πού στην ευχή πήγαν όλα αυτά τα χρόνια, τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα. Γιατί και οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι κουφάρια τραπεζών, δεν είναι τράπεζες, αλλά τι έγινε όλο αυτό το χρήμα του ελληνικού λαού. Φυσικά θα ασκείται κάποιος έλεγχος, θα γίνει σπάσιμο των καρτέλ, έτσι εννοείται, θα υπάρχουν διατιμήσεις σε κάποια βασικά πράγματα όπως είναι τρόφιμα, καύσιμα κτλ. Και πάνω απ' όλα και σημαντικότερο είναι η αποκατάσταση του εισοδήματος του Έλληνα πολίτη από το πρώτο 24ωρο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορείς να επαναφέρεις τους μισθούς και τις συντάξεις που ήταν στην πρώτων μνημονίων, να το πούμε, εποχή. Και εδώ εύλογα φαντάζομαι θα με ρωτήσεις πού θα βρεις τα λεφτά για να τα δώσεις. Γιατί η μετάβαση... Με προλάβατε σε αυτό. Το φαντάστηκα, γιατί είναι η επόμενη ερώτηση πάντα αυτή. Γιατί η μετάβαση, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα γίνει από τη μια νύχτα στην άλλη. Δεν θα κοιμηθούμε το βράδυ με ευρώ και θα ξυπνήσουμε με δραχμή την άλλη μέρα το πρωί. Όμως όλο αυτό το διάστημα, όταν έχουν κλείσει οι τράπεζες, οι στρόφιγγες χρημάτων από όλες τις πλευρές, γιατί αυτό έγινε πριν το περασμένο καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, με τα capital controls, είδαμε τι πρόβλημα υπήρξε και στο εμπόριο και γενικά ο πανικός που υπήρξε, θα λέγαμε. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Καταρχήν είπαμε ότι θα τους έχεις ξαποστείλει, έτσι, μη αναγνωρίζοντας το χρέος, δεν θα περιμένεις τη δόση να έρθει σαν τον ναρκωμανή. Ποιος σε απαγορεύει σαν κυρίαρχο κράτος να πιστώσεις τους λογαριασμούς των ανθρώπων με το μισθό όπως ήταν πριν από την κρίση?
με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο σε μετρητά. Παραδείγματος χάρη, εσύ παίρνεις χ ποσό, θα παίρνεις κάποια χρήματα σε ρευστό, να το πούμε, σε μετρητό στα χέρια σου, και τα υπόλοιπα θα γίνεται με τη χρήση κάρτας. Θα πηγαίνεις δηλαδή να κάνεις την αλλαγή σου με την κάρτα σου. Γιατί ούτως ή άλλως αυτά δεν είναι πραγματικά διαθέσιμα, ας πούμε, χρήματα, όλες αυτές οι διατραπεζικές συναλλαγές που γίνονται έτσι. Θα έχεις την κάρτα σου, θα πιστώνεται ο λογαριασμός σου, θα χρεώνεται ο λογαριασμός σου, ο οποίος θα είναι πιστωμένος με χ ποσό, διπλάσιο από ό,τι είναι τώρα, έτσι. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Και να συμπληρώσω εδώ, γιατί πολλοί ρωτάνε τι θα γίνει, ας πούμε, δεν θα υπάρξει πληθωρισμός. Απαντάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι τόση η ανάγκη, τόσες μεγάλες οι ιδιωτικές ανάγκες του λαού, που με το που θα πάρει το αυξημένο του εισόδημα, θα πάει και θα το ρίξει αμέσως στην αγορά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει πληθωριστικό χρήμα, ας πούμε. Και επίσης και κάτι άλλο να τονίσω, ότι το νόμισμά σου δεν θα το. Επειδή θα είναι καινούριο νόμισμα, δεν μιλάμε για την παλιά δραχμή, έτσι. Μιλάμε για νέο εθνικό νόμισμα, δεν ξέρουμε πώς θα το ονομαστεί. Ας το πούμε νέα δραχμή, για να συνεννοούμαστε. Δεν θα το έχεις έρμεο των αγορών, των κερδοσκόπων. Θα το έχεις στο πρώτο διάστημα κλειστό το νόμισμά σου. Δεν θα το έχεις ελεύθερο για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του όλοι οι διεθνείς κερδοσκόποι. Και να κάνουμε και μια. Τη μνήμη μας λίγο να τη φρεσκάρουμε με το τι έχουμε πάθει όλο αυτό τον καιρό εντός ευρώ, έτσι, που έχουν φτωχοποιηθεί τα μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας. Έχει καταστραφεί κάθε παραγωγική δραστηριότητα, έτσι η ανεργία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Οι νέοι μας έχουν μεταναστεύσει όλοι. Η υπογεννητικότητα στο μεγαλύτερο ποσοστό, ούτε σε εποχή πολέμου δεν είχαμε τέτοια υπογεννητικότητα. Να μιλήσουμε για τις πολιτικές δολοφονίες, εγώ έτσι ονομάζω τις αυτοκτονίες όλα αυτές που είχαμε αυτά τα χρόνια. Τι άλλο να πούμε για την πλήρη κατάργηση του κοινωνικού κράτους, για την πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας, για την αποσάθρωση την πλήρη των εργασιακών σχέσεων. Βλέπεις, δουλεύει ο κόσμος για 2 ώρες και για 8 ώρες και αμείβεται για 2. Και τώρα τελευταία έχουμε και αυτή την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που σημαίνει ότι τελειώσαμε οριστικά και με την δημόσια διοίκηση. Έτσι, περνάνε όλα σε ξένο έλεγχο. Και η διοίκηση αυτής της αρχής αποτελείται από ξένους επιτηρητές. Δηλαδή και είναι και οικονομικά αυτοτελείς, δεν ελέγχονται από πουθενά. Και το σπουδαιότερο που έχουμε πάθει, βέβαια, μέσα από την μεγάλη υπερφορολόγηση και τον υπερδανεισμό από τις τράπεζες, η απώλεια πέρα από τη δημόσια περιουσία και η απώλεια κάθε ιδιωτικής περιουσίας, έτσι. Και φοβάμαι ότι έχουμε και κίνδυνο απώλειας εδαφών πλέον, πέρα από την ιδιοκτησία των ανθρώπων. Θα θέλαμε λίγα λόγια για το 5ο συνέδριο που συμμετείχατε. Το 5ο μας συνέδριο, καταρχήν για εμάς να πούμε ότι το συνέδριό μας γίνεται κάθε χρόνο, είναι το κορυφαίο μας όργανο. Έγινε τον Ιούλιο που μας πέρασε. Εκλέχτηκαν 35 μέλη, ένα όργανο μόνο εκλέγεται, έτσι, είναι το Εθνικό Συντονιστικό Συμβούλιο, στο οποίο έχω την τιμή να εκλεγώ. Είναι 35 μέλη αποτελείται. Και το κυριότερο όργανο του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου είναι η Πολιτική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από 9 μέλη και 6 αναπληρωματικούς. Πήγε πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και από άλλες απίθυνα χαιρετισμούς από άλλες συλλογικότητες, φορείς, κομματικούς κτλ. Το κεντρικό νόημα που βγήκε από το συνέδριο είναι το εξής, ότι πρέπει όλος ο σχεδιασμός, ο πολιτικός σχεδιασμός του ΕΠΑΜ να επικεντρωθεί στην αναγκαιότητα αυτή της ανάκτησης πρωτίστως εθνικής μας κυριαρχίας. Με βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού να επανασυγκροτήσουμε το ελληνικό κράτος και να επέρθει πάλι στη χώρα η δημοκρατία. Αυτό βέβαια σημαίνει οργάνωση του ελληνικού λαού και αυτή η οργάνωση πρέπει να είναι ανοιχτή στην κοινωνία, έτσι. Όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Να συγκροτήσουμε ένα ενιαίο αποφασιστικό μέτωπο εναντίον του κοινού εχθρού και αυτό φυσικά προϋποθέτει αποφασιστικότητα
και οργανωμένη πάλι όλου του ελληνικού λαού. Επίσης, να σου πω, Βασίλη, ότι να σου πω εντάχει για 5 ψηφίσματα που είχαμε στο συνέδριο. Ένα ψήφισμα για το επέτειο του δημοψηφίσματος του όχι, που πολύ καλά ξέρουμε το 38 αυτό όχι του ελληνικού λαού που μετατράπηκε πολύ εύκολα σε μια νύχτα σε ναι. Ένα ψήφισμα για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ψήφισμα κατά της εξόρυξης του χρυσού στη Χαλκιδική. Και για τη μέρημνα της οικογένειας και του παιδιού, όπου εδώ δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα φυσικά εμείς στο ΕΠΑΜ, στο ρόλο της μητέρας, που το θεωρούμε κυρίαρχη, μέγιστη κοινωνική προσφορά και πρέπει να υπάρχει μεγάλη μέρημνα από το κράτος, ούτως ώστε να μην χαθεί ο ελληνισμός. Και το τελευταίο ψήφισμα, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, είναι η δέσμευση, η νομική δέσμευση του ΕΠΑΜ ενώπιον του ελληνικού λαού. Θα θέλαμε να μας πείτε τότε, στην επόμενη ερώτηση θα σας κάνουμε, δύο λόγια για το προσφυγικό και τους μετανάστες και επίσης και για το επίκαιρο που είναι το κυπριακό. Το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα είναι πολύ μεγάλο θέμα και πρόσφατα στις 11 Δεκέμβρη μάλιστα το ΕΠΑΜ διοργάνωσε μια πολύ πετυχημένη ημερίδα. Πάνω από 500 άτομα πέρασαν από αυτή την ημερίδα. Όπου προσπαθήσαμε να το σηκώσουμε από το βάθος που λέμε, δηλαδή να μην αρκεστούμε μόνο επιφανειακά στην ανάλυση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, αλλά να θίξουμε τα κυρίαρχα ζητήματα που προκαλούν το θέμα αυτό, το οποίο είναι μέγιστο αυτή τη στιγμή και διαρκώς διωγγώνεται. Όπως ξέρουμε όλοι, εντάξει, το μεταναστευτικές ροές είναι άμεσο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων πολέμων, έτσι. Αλλά αξιοποιήθηκαν όμως και όλες οι ροές αυτές οι μεταναστευτικές για να περάσει χωρίς αντιδράσεις η παράδοση του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ. Βλέπουμε ότι δρούν ΜΚΟ διάφορες ανεξέλεγκτα, δεν ξέρουμε από πού χρηματοδοτούνται και από πού προέρχονται, ανεξέλεγκτα δίκτυα δουλεμπόρων. Και φυσικά αυτά είναι αποτελέσματα της συνθήκης του Δουβλίνου και της Σέγγεν και της πρόσφατα απαράδεκτης συμφωνίας που έγινε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Το ΕΠΑΜ πιστεύει ότι ένα κυρίαρχο κράτος οφείλει να προστατεύει τα σύνορά του μόνο του, με ίδιες δυνάμεις, χωρίς Frontex και ΝΑΤΟ. Κανονικά θα έπρεπε το θέμα των προσφύγων. Είναι θέμα της αρμοστίας του ΟΗΕ. Έπρεπε η ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών να γίνεται στην πρώτη χώρα υποδοχής, δηλαδή στην Τουρκία. Εκεί έπρεπε να ελέγχονται όσοι κρίνονται βάσει των διεθνών συμβάσεων ότι είναι επικίνδυνοι να επαναπατρίζονται. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι να φροντίζει, είπατε, η αρμοστία πολύ έγκαιρα να βγαίνουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να πηγαίνουν στη χώρα προορισμού. Παρά εγκλωβίζουν τους ανθρώπους εδώ σε απαράδεκτες συνθήκες, σε hot spot όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαράδεκτες, έχει καταπατηθεί κάθε έννοια ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτά σύμφωνα έτσι με το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη της Γενέβης. Αυτό ορίζει. Ότι πρέπει οι πρόσφυγες να παίρνουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα να πηγαίνουν στη χώρα προορισμού τους. Τώρα όσο αφορά για το Κυπριακό που είναι επίκαιρο ζήτημα που με ρώτησες, είδαμε τώρα τον τελευταίο καιρό, όσο ήταν το Κυπριακό, σε εξέλιξη συζητήσεις για το Κυπριακό, εδώ στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης είχαμε να κάνουμε μόνο από το πρωί στο βράδυ με το Σόρα, με τη κυρία Ρούπα, ενώ στην ουσία ετοιμάζονταν να διαμελήσουν την Κύπρο. Εμείς τώρα το Σάββατο που μας πέρασε 14 του μηνός είχαμε μία πορεία από το Μοναστηράκι στη Βουλή όπου επιδώσαμε ψήφισμα δήλωσης για το Κυπριακό σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Το Κυπριακό έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Για μας υφίσταται μόνο σαν ζήτημα στρατιωτικής εισβολής και κατοχής μέρους της εδαφικής του ακεραιότητας. Δεν μπορούμε να το δούμε με κανένα άλλο τρόπο. Πρέπει άμεσα, αδιαπραγμάτευτα, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις. Η Κύπρος είναι ένα ενιαίο και αδιαίρετο
κράτος και να αποφασίσει ο κυπριακός λαός στο σύνολό του για την τύχη του. Όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και αυτό το ΕΠΑΜ το υπερασπίζεται με σθένος. Και δεν θα έπρεπε να συμμετέχει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτές τις επέσχυντες διασκέψεις, ας πούμε, σαν, και από την κυπριακή μεριά, σαν ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η Κύπρος είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη. Τέλος. Δεν χωράει καμιά άλλη αμφισβήτηση σε αυτό. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι επίκαιρη, γιατί ακούμε για πληστηριασμούς, ακούμε συνεχώς ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους και υπάρχουν όμως και ομάδες ανθρώπων που διακόπτουν τους πληστηριασμούς. Κατά τον κόσμο κάνουν καλά, κατά την πολιτεία δεν κάνουν καλά. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Πράγματι έχει εξελιχθεί σε μάστιγα της εποχής. Μετά τη δημόσια περιουσία, όπως βλέπουμε τώρα, θέλουν να βάλουν στο χέρι και να αλλάξει χέρια το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας του Έλληνα πολίτη. Το κίνημα αυτό, η αλήθεια είναι, γιγαντώθηκε στις μέρες μας. Είχε ξεκινήσει πριν από τη σημερινή κυβέρνηση, έτσι. Και πόσο εύκολα, ας πούμε, τα συνθήματα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, το κανένα χέρι, σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, πόσο κατέπεσε αυτόματα με το που έγινε κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, όποιος πιστεύει ότι έχει περιουσία και την ελέγχει, για μένα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Γιατί σε λίγο καιρό, όπως πάμε, μέσω της υπερφορολόγησης, θα καταστήσουν χρεωμένους όλους τους Έλληνες πολίτες. Με κίνδυνο να χάσει τα σπίτια του και την περιουσία του γενικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Οι τράπεζες, όπως ξέρουμε, πέρασαν σε ξένα χέρια και μάλιστα αντί πινακίου φακής. Έχουμε νέο κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Έχουμε την πώληση των δανείων κόκκινων, πράσινων, μπλε σε ξένα φαντς. Και τώρα εργάζονται το σχέδιο του ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Και μάλιστα όχι μία μέρα όπως τώρα στα ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη. Θα γίνονται και άλλες μέρες πληστηριασμοί ηλεκτρονικά και θα μπορούν να συμμετέχουν και ξένοι εκτός από Έλληνες. Το ΕΠΑΜ ήταν πρωτοπόρο σε αυτά τα κινήματα κατά πληστηριασμών. Με όλες τις δυνάμεις από την αρχή που δημιουργήθηκαν τα κινήματα αυτά, είναι παρόν κάθε Τετάρτη έξω από τα ειρηνοδικεία. Υπερασπίζεται το σύνολο της περιουσίας του ελληνικού λαού. Γιατί για μας δεν είναι μόνο η προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως μερικοί θέλουν να υπερασπιστούν μόνο την πρώτη κατοικία. Η περιουσία ανήκει στον νόμιμο κάτοχό της. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται να εκπληστριάζεται. Έχουμε εντείνει τώρα τον αγώνα μας τον τελευταίο καιρό και κάνουμε και κάτι. Κάθε Τετάρτη εκδίδουμε ένα πολύ έγκυρο δελτίο πληστηριασμών και καλούμε όλο τον ελληνικό λαό στην αντίσταση και στην υπεράσπιση της περιουσίας του ελληνικού λαού. Τώρα βέβαια, όταν θα γίνονται ηλεκτρονικά οι πληστηριασμοί, δεν θα έχουμε και δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις ανακοπές στα ειρηνοδικεία. Εκεί θα πρέπει πλέον μετά να υπερασπιζόμαστε το λαό από την έξωση. Αλλά όπως βλέπουμε το σύστημα, μία με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και με άλλα μέσα, έχει πάντα τον τρόπο να τα καταφέρνει. Επομένως, κυρίαρχο είναι να ρίξουμε κάτω όλο το πολιτικό αυτό σύστημα. Γιατί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση. Καμία. Πρέπει εκ βάθρων να το ρίξουμε. Θα ήθελα να μας πείτε για τον επικοινωνιακό τομέα του ΕΠΑΜ και σίγουρα για να περάσουν όλα αυτά που μας είπατε στον κόσμο, αυτά θα πρέπει να ακουστούν και θα πρέπει εσείς να πείσετε τον κόσμο, που είναι κάτι δύσκολο μέσα σε αυτές τις συνθήκες και μέσα στην τρομοκρατία, θα λέγαμε, που υπάρχει γενικά από τον τρόμο, μην υπάρξει ακόμη περισσότερη φτώχεια, μην υπάρξουν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Ο επικοινωνιακός τομέας του ΕΠΑΜ συνεργάζεται με τα μέσα ενημέρωσης, δίνεται στα μέσα ενημέρωσης αυτό που θέλετε, είναι ανοιχτές οι πόρτες των μέσων ενημέρωσης? Πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα φημωμένοι από τα μεγάλα μέσα, να το πούμε, τα συστημικά μέσα επικοινωνίας. Ειδικά τώρα, με αυτή την κυβέρνηση. Πριν κάτι γινόταν, τώρα έχουμε αποκοπεί εντελώς. Αυτό δεν ισχύει για το δικό σας το μέσο, έτσι. Απόδειξε ότι σήμερα φιλοξενούμε εδώ και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Κάποια περιφερειακά κανάλια και ραδιόφωνα μας προβάλλουν. Εκδίδουμε την εφημερίδα Ανάποδα, όπου από εκεί προβάλλουμε τις θέσεις μας. Έχουμε τον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό www.roe.gr. Την ιστοσελίδα μας το ΕΠΑΜΕΛΑΣ, το κεντρικό μας blog που είναι η Συσάχθεια, όπου εκεί φιλοξενούνται πολύ σημαντικά άρθρα. Και γίνονται και όλα αυτά τα χρόνια διαρκείς εξορμήσεις και από το Γενικό μας Γραμματέα, τον κύριο Καζάκη, ο οποίος είναι οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής και από άλλα στελέχη του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, σε όλη τη χώρα, πάκρι σ' άκρι. Από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό. Δηλαδή, οι άνθρωποι, εγώ τους θαυμάζω για την αντοχή τους. Αυτό γίνεται με διαρκείς εξορμήσεις, ενημέρωσης του κόσμου, εκδηλώσεις, ομιλίες. Αυτά. Και υπάρχει και εδώ τοπικά το ΕΠΑΜΕΛΑΣ Ναυπακτίας και Δωρίδας, στο σελίδα και στο Facebook επίσης θα μας βρείτε, σαν ΕΠΑΜ Ναυπακτίας Δωρίδας. Και γενικά ο κόσμος να προσπαθεί να μπαίνει στο ΕΠΑΜΕΛΑΣ, www.epamelas.gr, θα ενημερωθεί, γιατί τώρα τι να πούμε σε μια μικρή συνέντευξη, έτσι πέντε πράγματα για το σφαιρικό πλαίσιο, ας πούμε, όπου εκεί θα δει αναλυτικά άρθρα, ερωτήσεις, απαντήσεις. Πιστεύω ότι θα του λυθούν πολλές απορίες. Επειδή είναι και επίκαιρο τώρα αυτό που θα σας πω, οι συνεργασίες, θα μπορούσε το ΕΠΑΜ να συνεργαστεί με άλλους, με άλλα πολιτικά κόμματα. Και επίσης, αν θα είστε, όταν γίνουν εκλογές, οι επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, αν θα είστε εσείς υποψήφια ξανά. Όσον αφορά εμένα, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής, όπως ξέρεις. Είμαι ταγμένη σε αυτόν τον αγώνα γιατί, για την απελευθέρωση της πατρίδας, γιατί τον πιστεύω με όλη μου την ολότητα. Επομένως, είμαι στη διάθεση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου να βοηθήσω όποτε αυτό και αν χρειαστεί και από όποιο μετερίζει. Είτε αυτό θα είναι υποψηφιότητα ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι ταγμένη σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα, όσον αφορά τις συνεργασίες, καταρχήν, εντάξει, εκλογές τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε άμεσα. Βλέπεις όμως τα επιτελεία, όλα τα κομματικά ετοιμάζονται, έτσι κάνουν εξορμήσεις γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του εφνιδιασμού μέσω των εκλογών. Βλέπουμε τώρα εδώ και στο προσκήνιο πάλι πρόσωπα από το παρελθόν, ο Γεωργάκης Παπανδρέου πάλι στο προσκήνιο. Το ΕΠΑΜ δεν έπαψε ποτέ να συζητάει με άλλες συλλογικότητες και δεν έχουμε και καμία αντίρρηση, γιατί εμείς πρωτίστως αυτό πρεσβεύουμε. Ένα ενιαίο παλαϊκό μέτωπο πάνω σε πέντε βασικά πράγματα. Κάποιες φορές είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχουν κάποιες διαφορές, πάντως συζητάμε. Είμαστε σε συνεχή συζήτηση με άλλους φορείς. Και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να ενώσουμε δυνάμεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε γιατί να εμπιστευτεί κάποιος το ΕΠΑΜ, γιατί να εμπιστευτεί μια διαφορετική φωνή από όσα έχουμε ακούσει, γιατί είχαμε ακούσει και από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργηθούν τα μνημόνια, θα γίνουν πάρα πολλά. Γιατί να πιστέψει εσάς και γιατί να πιστέψει ότι εσείς θα το κάνετε τελικά αυτό. Πριν σου απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα τώρα να σου διαβάσω εντάχει αυτά που λέει το ΕΠΑΜ, για να τα θυμηθούμε, γιατί τώρα τα είπαμε και λίγο σκόρπια. Μου δώσεις το χρόνο σου, δεν μας πάρει πάνω από 2 λεπτά. Λοιπόν, πρώτον, λέμε ότι αν σε περίπτωση επιλεγεί και αναδειχθεί στην εξουσία, γιατί έτσι μιλάμε τώρα πλέον για κυβερνητικό σχέδιο του ΕΠΑΜ, δεν μιλάμε πλέον μόνο για απλές θέσεις, θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των όσων αποτελούν προγραμματικές του δεσμεύσεις όπως αναλύονται στο πρόγραμμά του. Δηλαδή, να θεσπίσει νέα εθνική επέτειο του ελληνικού λαού την 26η Ιανουαρίου, ημερομηνία που το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ορκίστηκε στην Αίγινα, ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας επιλεγμένος από τους ίδιους Έλληνες. Δεύτερον, να καταγγείλει στη διεθνή κοινότητα ότι το δημόσιο χρέος είναι καθόλου παράνομο και καταχρηστικό με βάση του κανόνες του διεθνούς δικαίου και ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δανειστές για να εφαρμοστούν πολιτικές γενοκτονίας του ελληνικού λαού, να καταπατηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και να τεθεί ολόκληρη χώρα υποκατοχή προκειμένου να λαϊλατηθεί. Τρίτον,
να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον όσων κατέλυσαν το Σύνταγμα, σφετερίστηκαν την εξουσία βάσει του άρθρου 120 του Συντάγματος και διέπραξαν εγκλήματα εσχάτης προδοσίας. Να δημιουργήσει μια δημοκρατική κυβέρνηση υπό τον έλεγχο των ίδιων των πολιτών, η οποία στα κρίσιμα ζητήματα και τα κορυφαία να καταφεύγει στη γνώμη του ελληνικού λαού με διενέργεια δημοψηφισμάτων με απόλυτο δεσμευτικό χαρακτήρα. Επίσης, η νέα κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρά σε δημοψηφίσματα, όποτε οι ίδιοι πολίτες το θελήσουν με τη συλλογή τουλάχιστον 300.000 υπογραφών. Πέμπτον, να καταργήσει το σύνολο των μνημονιακών νόμων και ρυθμίσεων από το 10 ως σήμερα, μαζί με το σύνολο των δεσμεύσεων σε βάρος του ελληνικού λαού και της χώρας, που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από τους δανειστές και τους αποκαλούμενους θεσμούς του ΔΝΤΟΥ, της ΕΕ και της ΕΚΟΥΤΟΥ. Να καταργήσει το σύνολο των καταχρηστικών δημευτικών φόρων στα ακίνητα και στο εισόδημα. Να καταργήσει τις προκαταβολές φόρου, τα τεκμήρια και όλες τις άλλες ρυθμίσεις αντικειμενοποίησης των φόρων. Να μειώσει δραστικά το ΦΠΑ στο μισό επίπεδο από ό,τι είναι σήμερα. Να διαγράψει το σύνολο των οφειλών προς την εφορία που δημιουργήθηκαν λόγω της αδυναμίας φοροδυτικής ικανότητας του Έλληνα. Έβδομον, να διαγράψει το σύνολο των ιδιωτικών χρεών προς τις τράπεζες, τα επενδυτικά κεφάλαια και τα ασφαλιστικά ταμεία για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τους ελευθεροεπαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Όγδον, να θέσει υποκαθάριση τις εν λειτουργία αποκαλούμενες συστημικές τράπεζες, ώστε να διερευνηθούν σε όλη τους την έκταση και βάθος οι ανακεφαλαιοποιήσεις, οι διαπλοκές με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα θαλασσοδάνεια, προκειμένου να παραπεμφθούν στην ποινική δικαιοσύνη όσοι ευθύνονται για όλα αυτά. Να διασφαλίσει τις πραγματικές καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών από πολιτικές διασπάθησης υπέρ των τραπεζών, αλλά και να αποζημιώσει όσους αποτεμιευτές κατόχους ομολόγων υπέστησαν κούρεμα παρά και ενάντια στη θέλησή τους. Δέκατον, να αποκαταστήσει τις αδικίες σε βάρος των πολιτών από τις μνημονιακές ρυθμίσεις και να επαναφέρει τις ιδιοκτησίες στις νόμιμες ιδιοκτήτες του, οι οποίοι εκπληστηριάστηκαν υπό καθεστώς μνημονίου από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τα επενδυτικά κεφάλαια. Τα γνωστά μας funds. Εντέκατο, να επαναφέρει μισθούς και συντάξεις στην πρώτου μνημονίου εποχή. Να αποκαταστήσει το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων και να θεσμοθετηθεί ένα ανελαστικό πλαίσιο προστασίας εργασίας από κάθε ασυνδοσία. Να κατοχυρώσει με νόμο του κράτους το βασικό μισθό για όλους πάνω από το επίπεδο του επίσημου ορίου φτώχειας. Να προστατευτεί ο μισθός και τα δικαιώματα των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Δωδέκατο, να θεμελιώσει ένα αληθινά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες που θα έχουν πρόσβαση όλοι σύμφωνα με τις ανάγκες τους και ανεξάρτητα από την οικονομική τους επιφάνεια. 13. Να επανεθνικοποιήσει χωρίς αποζημίωση και ως προϊκόν εγκλήματος κατά του ελληνικού λαού και της πολιτείας του το σύνολο της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που εκχωρήθηκε καθιοδήποτε τρόπο σε ιδιωτικά συμφέροντα υπό το καθεστώς των κάθε λογής μνημονιακών ταμείων. Να δρομολογήσει τις διαδικασίες με βάση τη λαϊκή κυριαρχία για την ψήφιση ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος, όπου θα αποκαθίσταται το σύνολο των παραβιαστέντων δικαιωμάτων του πολίτη και θα εξασφαλίζει ότι ποτέ στο μέλλον δεν θα υπάρξει καμία εκτελεστική εξουσία η οποία θα μπορεί να καταλύσει τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να μην βρεθεί ποτέ ξανά η χώρα θεσμικά ανοχυρώτη απέναντι σε άνομα συμφέροντα. Αυτά λέμε εμείς ότι θα κάνουμε. Τώρα, το ΕΠΑΜ. Έχοντας πλήρη επίγνωση σοβαρότητας του όγκου που δίνεται. Του όρκου που δίνεται από τους βουλευτές, κατά το άρθρο 59 του Συντάγματος, που λέει: Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοσίας Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Δηλώνει λοιπόν υπεύθυνα το ΕΠΑΜ ότι τυχόν αδυναμία υλοποίησης των οσάνω δεσμεύσεων υπό ομαλές συνθήκες, δηλαδή μη εμπόλεμης κατάστασης ή μιας φυσικής καταστροφής, εντός τριμήνου από την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών, θα έχει ως συνέπεια την άμεση και καθολική παραίτηση των μελών του ενιαίου παλαϊκού μετόπου που κατέχουν θέσεις κυβερνητικής κοινοβουλευτικής ευθύνης. Ότι τυχόν αθέτηση αυτών των δεσμεύσεων από το ΕΠΑΜ συνεπάγεται αυτοδίκαια ομολογία του εγκλήματος εξαπάτης των ψηφοφόρων εκ μέρους της ηγεσίας του ΕΠΑΜ και όσων εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιό του και αποδέχονταν επιφύλακτα την κίνηση διαδικασίας ποινικής δίωξης εναντίον τους. Ότι τυχόν συνδρομή του ΕΠΑΜ με οποιοδήποτε τρόπο στη συνέχιση της ίδιας μνημονιακής πολιτικής υποκαθεστώς κατοχής πατρίδας, συνεπάγεται ότι η ηγεσία και όσοι εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιό του διαπράττουν σφετερισμό λαϊκής εντολής, έγκλημα εσχάτης προδοσίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα να διωχτούν ποινικά για τα αδικήματα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, η ηγεσία του ΕΠΑΜ και οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιό του αποδέχονται τη δίμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων υπέρ του ελληνικού λαού ως ποινική ρήτρα για την αθέτηση ή καταπάτηση των δεσμεύσεών τους.
Καλούμε οποιοδήποτε κόμμα έχει τα κότσια να φέρει και αυτό μια τέτοια νομική δέσμευση, να την υπογράψει ο κάθε πολίτης, να την υπογράψει ενώπιον του κάθε πολίτη, ότι αν δεν υλοποιήσει αυτά τα οποία υπόσχεται, δέχεται, από πριν δηλαδή, ότι δέχεται να διωχτεί ποινικά για σφετερισμό, για εξαπάτηση της λαϊκής ετοιμιγωρίας και να δημευτεί φυσικά και η περιουσία του και να παραιτηθεί φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να κοιτάξω τα μάτια τον ελληνικό λαό και να του πω ότι όλοι μαζί μπορούμε το φόβο που έχουμε αυτή τη στιγμή να τον κάνουμε φόβο για αυτούς. Μη φοβάστε, μη τρομοκρατήστε. Τίποτα από όλα αυτά που μας λένε ότι θα πάθουμε καταγγέλλοντας το χρέος και βγαίνοντας στην Ευρωζώνη και μπαίνοντας στο εθνικό μας νόμισμα, δεν πρόκειται να πάθουμε. Ίσα-ίσα είπαμε τα παθαίνουμε τώρα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια ευλογημένη χώρα, γι' αυτό και αυτοί τι θέλουν, θέλουν το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Να μην τους αφήσουμε να μας την πάρουν. Θα έχουμε επάρκεια απ' όλα και αγαθά και τρόφιμα και απ' όλα. Τα συναλλαγματικά αποθέματα επαρκούν για πετρέλαιο, για φάρμακα, τα οποία εισάγουμε, αν και εδώ παράγουμε, έχουμε πολύ καλές φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν πρόκειται να στερηθούμε τίποτα. Το πολύ πολύ, να μην βρίσκουμε στα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ αυτά τα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτά τα σκατολοίδια που μας φέρνουν όλα τα χημικά και μόνο καρκίνο προκαλούν και τίποτα άλλο. Ενωμένος ο ελληνικός λαός μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Έχουμε χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές να τους παραδώσουμε μια πατρίδα ελεύθερη και ευημερούσα. Το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή εκπονεί κυβερνητικό σχέδιο. Σε λίγο καιρό θα είναι στη διάθεση του ελληνικού λαού. Έχει σχέδιο από χρόνια, τεκμηριωμένο, επιστημονικό, εφαρμόσιμο. Δεν λέμε να συμφωνήσουν όλοι σε όλα μαζί μας, αλλά προτείνω όμως να ενημερωθούν για τις θέσεις του ΕΠΑΜ, για το κυβερνητικό σχέδιο. Μπορούν να μπαίνουν στο σελίδα μας, να ενημερώνονται και εμείς εδώ είμαστε και στη διάθεσή τους για οτιδήποτε θελήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για τη φιλοξενία.